Κύριε Καράγουλο, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επισήμως αυτή τη φορά από του Βήματος της Βουλής, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τη νέα χρονιά και εύχομαι σε κάθε ένα και σε κάθε μια από εσάς υγεία, προκοπή και ευημερία και μακάρι το 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά για τον κάθε ένα και για την κάθε μια από εσάς και βεβαίως πάνω απ' όλα για την πατρίδα μας. Ήθιστε να λέμε ότι το τέλος κάθε χρόνου σηματοδοτεί ένα ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα. Κάπως έτσι, κάθε αρχή συνοδεύεται από στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, συμβατοί με την πραγματικότητα που βιώνουμε και συγκεκριμένοι, διότι η σαφήνεια αποτελεί τη βάση της νόησης και παράλληλα τη βασική αρχή της καλής νομοθέτησης. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να εισηγούμε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο νόμου, το οποίο χαράσει το μέλλον και ανοίγει δρόμους. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πολιτική πρέπει να δίνει ζωή και δύναμη σε ιδέες που διαμορφώνουν το αύριο και να τους επιτρέπει να απλώνονται στο χώρο και στο χρόνο. Επίσης, θεωρώ αυτονόητο ότι κάθε ορθή νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να είναι ζωντανή αλλά και αληθινή στον καιρό της, να πατάει γερά στην ψυχή του συνόλου και να προχωράει μαζί του σε ένα καλύτερο αύριο. Όχι να αντιστέκεται στην ιστορική πορεία, διότι στους καιρούς που ζούμε, η πολιτική που συνειδητοποιεί την ανάγκη της ουσιαστικής αλλαγής στο πεδίο των πράξεων είναι μια αληθινή πολιτική. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό, με τίτλο «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα», υπηρετεί την αρχή που μόλις σας περιέγραψα. Πρόκειται για μια δυναμική θεσμική παρέμβαση που χαρακτηρίζεται από οριζόντια και εγκάρσια διάσταση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα στέρεο πολιτικό πλέγμα οργάνωσης δημόσιας διοίκησης και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας τυπικός νομικός μηχανισμός που σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. Κάθε άλλο θα έλεγα. Εξυπηρετεί τους βασικούς πολιτικούς στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πρόοδου, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα συνολικά του κρατικού μηχανισμού, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό του και φυσικά στη βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέτουμε τις βάσεις ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Αναπτύσσοντας και εμβαθύνοντας τη συμμετοχική δημοκρατία, φέρνουμε την κεντρική διοίκηση πιο κοντά στους πολίτες, επενδύοντας στην καλύτερη συνεργασία, στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όταν για παράδειγμα εξελίσσονται επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά και στην εμπέδωση της διαφάνειας. Στρέφουμε λοιπόν το βλέμμα μας στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα. Το σχέδιο νόμου που εισηγούμε αποτελεί μια ριζική μεταρρύθμιση που κάνει ουσιαστική πράξη την αποκέντρωση. Όλες και όλοι σε αυτή την αίθουσα έχουμε στυλιτεύσει την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε πολλά επίπεδα. Πολλές φορές είναι αλήθεια, δεν γνωρίζουμε ποιες αρμοδιότητες έχει ένας Δήμος, μια περιφέρεια, ένα Υπουργείο ή ένας αποκεντρωμένος οργανισμός. Σε αυτό το αλαλούμ λοιπόν βάζουμε τέλος. Ξεκαθαρίζουμε, ξεδιαλύνουμε ποιος κάνει τι. Το πράττουμε με αίσθημα ευθύνης προς τους συμπατριώτες μας, ώστε να υπάρξει και ευθύνη και λογοδοσία του καθενός έναντι της αρμοδιότητάς του. Κάθε ένας δημόσιος λειτουργός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα καθήκοντά του και να τα επιτελεί στο ακέραιο. Ασάφειες και άγνοια δεν νοούνται σε μια οργανωμένη, σε μια υπεύθυνη πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οργανώνεται ένας ευρύς μηχανισμός συντονισμού στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που φέρουν ευθύνη για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Δηλαδή, Υπουργεία, Δήμοι, περιφέρειες και αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Το συνολικό συντονισμό αυτού του διοικητικού πλέγματος αναλαμβάνει ως συντονιστής ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών. Στις αρμοδιότητες του είναι η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα, το οποίο συνδέεται με την προώθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και φυσικά η εποπτεία και η καθοδήγηση του κεντρικού σημείου αναφοράς. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς που θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήματος ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα υποδέχεται
θα χειρίζεται και θα αξιολογεί θέματα που άπτονται τη υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν αναπτύσσονται και οι νέοι ρόλοι των εκπροσώπων των λοιπόν εμπλεκομένων φορέων ως επιμέρους σημεία αναφοράς. Ακολούθως, συστήνεται ένα γνωμοδοτικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, με κύριο σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Βάσει όσων προβλέπονται στο Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, καθιερώνεται σύστημα στο οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές ταξινομούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο SOFOG, COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Από τη στιγμή που φέρει τον τίτλο Εθνικό Συμβούλιο, εξυπακούεται, είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή θα πρέπει να είναι ευρεία και αντιπροσωπευτική. Αυτό συνεπάγεται ότι θα παρτίζεται από καταρτισμένα στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, πρόεδρος θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ επίσης θα συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, συνιστάται το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Αυτό είναι που θα αναλάβει τη διαρκή καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Μάλιστα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ελόγου οργάνου, εμπίπτει η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών ως συντονιστή. Άλλωστε, με το σχέδιο νόμου που συζητούμε, προβλέπεται η καταπερίπτωση συγκρότηση συντονιστικών οργάνων υλοποίησης δημόσιας πολιτικής σε επιμέρους θεματικές. Έτσι, όταν προκύπτουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση και εμπλέκονται πολλοί συναρμόδιοι φορείς ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης, θα υπάρχουν γενικοί όροι και κοινή μεθοδολογία συντονισμού των καταπερίπτωση εμπλεκομένων σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Σημαντικό εργαλείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ανάπτυξη και επιτυχία του νέου μοντέλου που θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Αναφέρομαι σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που θα συνδράμουν υποστηρικτικά στην καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων που σας ανέφερα προηγουμένως. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η επικοινωνία αλλά και η συνεργασία του κεντρικού σημείου αναφοράς με τα επιμέρους σημεία αναφοράς. Σχετικά τώρα με την κατανομή, ανακατανομή και την εγγένη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το σχέδιο νόμου εισάγει με σαφήνεια αρχές, κριτήρια και διαδικασίες ανεξαρτήτως του επιπέδου διακυβέρνησης. Εξυπακούεται ότι η συζήτηση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι συνεχής και συστηματική και σε ό,τι αφορά την παρούσα κυβέρνηση θα συνεχίσει να διεξάγεται σταθμισμένα προκειμένου να επιλύονται κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα. Θέλουμε οι όποιες μεταβάσεις αρμοδιοτήτων να είναι σύνομες, συνταγματικές, οικονομικά σταθμισμένες, λειτουργικές και τέλος και πιο σημαντικό απ' όλα να αποβαίνουν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Μιας και ο λόγος περί αρμοδιοτήτων, στο σχέδιο νόμου που συζητάμε αναγράφονται με ακρίβεια οι δημόσιες πολιτικές που εμπλέκουν και τα τρία επίπεδα διοίκησης. Μιλώ για τα Υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τις περιφέρειες και τους Δήμους. Προτείνονται δε 10 λειτουργικές περιοχές που κατηγοριοποιούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που εκτελούνται από τις ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι 10 αυτές περιοχές, λειτουργικές περιοχές είναι οι εξής. Πρώτη πολιτική. Πρώτη περιοχή. Κοινωνική πολιτική, απασχόληση και δημόσια υγεία. Δεύτερη. Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός. Τρίτη. Περιβάλλον, χωροταξία και πολεοδομία.
Τέταρτη, υποδομές και μεταφορές. Πέμπτη, αγροτική ανάπτυξη. Έκτη, μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός. Έβδομη, δημοτική αστυνομία και πολιτική προστασία. Όγδοη, προγραμματισμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένατη, οικονομική διαχείριση και προμήθειες. Δέκατη, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικές λειτουργίες. Τέλος, λογικό είναι ότι ως πρώτη προτεραιότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και υδάτινων πόρων. Είναι δύο τομείς στους οποίους εντοπίζεται το μεγαλύτερο ζήτημα επικάλυψης δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί ένα δομικό στοιχείο του σχεδίου νόμου. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, ο νόμος 4795-21 συμπληρώνεται με διατάξεις που αφορούν στη συστηματική διαχείριση των κινδύνων που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων των φορέων του δημόσιου τομέα, με σκοπό και τελικό στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων είναι πολυεπίπεδη ανάγκη, καθώς συμβάλλει στην θετική αξιολόγηση της χώρας από διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αξιολόγησης της δημόσιας ακεραιότητας από τον ΟΟΣΑ, Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει δικτών που έχει καθιερώσει, ενώ παράλληλα βαθμολογείται και η ανθεκτικότητα των χωρών στους κινδύνους διαφθοράς και την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της δημόσιας ακεραιότητας. Με τις προτινόμενες διατάξεις, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσπίζεται η υποχρέωση κάθε φορέα να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτική, πλαίσιο και διαδικασία διαχείρισης κινδύνων βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Ακόμη, προβλέπονται τα όργανα διαχείρισης κινδύνων και οι αρμοδιότητες αυτών, η υποχρέωση τήρησης μητρώων κινδύνων από όλους φορείς, το κεντρικό αποθετήριο κινδύνων διαφθοράς, στο οποίο συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, και τέλος, η οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστή κινδύνων στα πρότυπα των πιστοποιήσεων του ιστορικού ελεγκτή και του Συμβούλου Ακεραιότητας. Περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε όταν μεθαύριο θα γίνει συζήτηση επί των άρθρων. Συνοψίζοντας και κλείνοντας, με αποφασιστικότητα, θάρρος και τόλμη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε μια τεράστια θεσμική παρέμβαση, η οποία είναι αλήθεια απουσίαζε από την πατρίδα μας για δεκαετίες. Όλοι μας συζητούσαμε την αναγκαιότητα ύπαρξής της, αναγνωρίζαμε τη σημασία της, μα κανείς μέχρι τώρα δεν προχωρούσε στην υλοποίησή της. Μέχρι σήμερα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση συνεπικουρεί την οργάνωση και ψηφιοποίηση του κράτους που προηγήθηκαν. Μιλώ για ένα πλέγμα πολιτικών, οι οποίες υλοποιούνται για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Ιστορικών, τον Μάκη τον Βορίδη, την συνεργάτη του, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Βιβή Χαρλαμπογιάννη, και σε όλους τους συνεργάτες του Υπουργείου, οι οποίοι ετοιμάσαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και πήραν τη συγκεκριμένη θετικότατη πρωτοβουλία. Το έργο που μόλις παρουσίασα θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την κατάθεση βέλτιστων πρακτικών. Η δεύτερη θα επικεντρωθεί στην καταγραφή των αρμοδιοτήτων. Η τρίτη θα εστιάσει στον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου. Ενώ η τέταρτη αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών φορέων. Επί της ουσίας, δηλαδή, ερχόμαστε να καλύψουμε την απουσία δέσμης ενιαίων κανόνων για τις διαδικασίες οριοθέτησης αρμοδιοτήτων και καθορισμού θεσμικών οργάνων με σχετικές αρμοδιότητες, αναφορικά με την κατανομή και τη διάρθρωση των δημόσιων πολιτικών, αλλά και ειδικότερα ως προς τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως διακυβέρνησης. Με απλά λόγια, αλλάζουμε το πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας με απότερο σκοπό τη δόμηση ενός μηχανισμού συντονισμού αλλά και διαλειτουργικότητας των εμπλεκομένων δημόσιων φορέων με άξονα τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των συμπατριωτών μας. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα του 2023 είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα που παραλάβαμε το 2019. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλέον διαθέτουμε όραμα, καθαρή ματιά και πάνω απ' όλα προοπτική να αξιοποιήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων μας. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι η συγκεντρωτικότερη χώρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα πάβει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να είναι παράδειγμα προς αποφυγή και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, προτάζοντας δύο λέξεις κλειδιά αναφορικά με το μέλλον της: αποκέντρωση και στοχοπροσήλωση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Καράουγλου.
και για την συνέπεια στον χρόνο.